Ο Άρης κοίταξε συναισθηματικά αυτό το παιχνίδι και όσον αφορά το κομμάτι το ηθικό και το κομμάτι το επικοινωνιακό, νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Πήγε πολύ καλά. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός επικοινωνιακά πήγε πάρα πολύ άσχημα. Άσχετα αν θα περάσει ο Ολυμπιακός και μπορεί να πάει και το κύπελλο και να πάει και στο τελικό. Γιατί? Γιατί η ομάδα του Άρη που έκανε και αυτή rotation, δηλαδή δεν έπαιξε ο Τάτος βασικός, δεν έπαιξε ο Μπαργκάν βασικός, δεν έπαιξε ο Ραούλ Μπράβο βασικός, ο Παυλίδης βασικός. Αρκετοί ποδοσφαιριστές του Άρη καθίσαν έξω, ιστροφωνώ ώστε να δημιουργηθεί μια κατάσταση που του Γκαρσία έπαιξε μόνο ένα τέταρτο. Και έπαιξε απέναντι σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε και αυτός ένα rotation, είχε όμως πολλούς καλούς παίκτες μέσα. Και τολμώ να πω ότι δημιουργήθηκαν και καταστάσεις αρνητικές με τη διαιτησία. Ότι ο Άρης επικοινωνιακά κερδίζει, ότι ο Ολυμπιακός πήρε τα σφυρίγματα στον χώρο του κέντρου, τα φάουλ κτλ. Δικαίω ο κόσμος του Ολυμπιακού διαμαρτύρεται για τον Μπέντο, για άλλη μια φορά. Η απουσία ενός χαφ στο κέντρο δημιούργησε προβλήματα στο οργανωτικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι αδιανόητο να παίξει ο Ολυμπιακός με τέσσερα διαφορετικά χαφ στο χώρο του κέντρου, να μην αλλάξει το σχέδιο, να παίξει 4-4-2 και να μην βάλει καθόλου τον Τσόι Ντομίγκες. Δηλαδή, ο Αναστόπουλος με τον Καρντόζο μέσα και έξω τον Ντομίγκες μετά την αποβολή του Ρόμπα θα είναι σε πάρα πολύ ανακουφισμένος, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι αέρας, γιατί εκεί μόνο μπορούσε να δημιουργήσει κατάσταση ο Καρντόζο. Εκεί πέρα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο θα κινδύνευε ο Άρης τον Καρντόζο. Και στο φινάλε ο Ολυμπιακός έδειξε αδυναμίες και μεσοαμυντικές για άλλη μια φορά και οργανωτικές. Δημιούργησε περισσότερες φάσεις από την πλάγια γραμμή και στα φορτώματα. Με την πλευρά του την καλή να είναι η αριστερή, με τον Μανσάτη ο οποίος δείχνει ότι θα είναι το ταλέντο το μεγάλο που θα αναδειχθεί από τον Ολυμπιακό, και με έναν μπακ το Σισοκό, ο οποίος έδειξε που μπορεί να παίξει πολύ καλά όλη την πλευρά, αλλά επίσης μπορεί να παίξει κατ' εμία προσωνίδα και σαν εσωτερικός μέσος σε ένα 4-3-3 με ένα εξάρι και δύο οχτάρια, ένα πιο συχτό 4-3-3. Πολύ καλός ο Διούδης από τα δοκάρια, ανέβηκε ένα ταλέντο το οποίο δεν μπορούσε να το αναδείξει στα μικρά μάτς, και μ' άρεσε πάρα πολύ ο Σόουζα, ο στόπερ, ο καινούριος του Άρη, ο οποίος δημιούργησε μια πάρα πολύ καλή παρουσία, ένα πολύ καλό πρώτο ντεμπούτο. Όσον αφορά τον Σαμιφάν, δικαιώνεται όλο το team των συνεργατών μου μαζί με τον Νίκο τον Αλέφαντο, όπου πιστεύουμε ότι είναι ο καλύτερος σέντερφορ και αδικείται από τον κομπλεξικό Μπέντο, ο οποίος έκανε το match derby μεταξύ του Άρη και του Ολυμπιακού, με τον Ολυμπιακό να παίρνει κάποια σφυρίγματα στον χώρο του κέντρου και να εκτίθεται επικοινωνιακά ο Ολυμπιακός. Να βγαίνουμε και να λέμε ότι χρειάζεται να κοπούν δύο φάι του Άρη και να δοθούν περισσότερα φάουλ στον Ολυμπιακό για να μην χάσει ο Ολυμπιακός από τον Άρη. Ο Άρης, το μόνο που μπορώ να πω για τον Αναστόπουλο, ήταν άριστος. Ίσως θα μπορούσε να δει το πρόβλημα του Ρόβα στα μαρκαρίσματα, τα δουμπλαρίσματα κτλ. Την κούραση του Ρόβα και να τον αλλάξει λίγο πιο μπροστά, βάζοντας εκεί τον Παυλίδη. Εκεί μπορεί να βρει τον παίκτη του. Κατά τα άλλα ήταν πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ ανταγωνιστικός ο Άρης και δίκαια παίρνει το χειροκρότημα. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός προβλημάτιζε και τον έσωσε τον κόλ της Ισοφάρισης από μεγαλύτερη κριτική και μεγαλύτερη κρίνια. Κοίταξε ο Τσαλτίδης, που έδωσε δικαίωμα ο Πίκαμ, αφού και να λέει ότι φοβούνται τον Άρη. Ας κοιτάξει ο Τσαλτίδης να πάρει τον Όφη ο Άρης, τον Αγωνικό Αστέρα, τον Απόλλωνα και τα Τρίκαλα και να αφήσει τα κύπελα, γιατί τελευταία φορά από το κύπελο ο Άρης είχε περίοδο ηθοζώσε ο Μπουτζάκη. Ενώ ο Βασάρης ήταν ανήλικο, του είχε δηλαδή τα παζέμα. Ας αφήσουν τα όνειρα για κύπελα, για γενή και να σταματήσουμε επιτέλους τα ανούσια όνειρα και τους λαϊκισμούς. Αυτό.